Πάμε τώρα στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο τον Μανώλη τον Φραγκάκη για να δούμε ποιο είναι το ζητούμενο της σημερινής συνάντησης. Δήμαρχε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης, λοιπόν, σήμερα έχετε στο Αρκαλοχώρι το Δήμαρχο από την Ανατολική Σάμμο, ναι? Ναι, έχουμε το Δήμαρχο από την Ανατολική Σάμμο, έχουμε το Δήμαρχο της Ράβου, έχουμε τον κύριο Τριαντόπουλο, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, έχουμε τον κύριο Σταυριανουδάκη, τον Μιχάλη, υφυπουργός εσωτερικών. Ναι. Και νομίζω, δεν είναι σίγουρο αυτό, γιατί ο κύριος Μπακογιάννης τελικά δεν ήρθε γιατί έπαθε κορονοϊό. Είναι νομίζω εδώ και η κυρία Κλεάνθη, που δεν ξέρω αν θα παρευρίσκεται και αυτή. Μάλιστα. Κυρία Κλεάνθη είναι διευθύντρια του Υπουργείου Υποδομών. Ναι, ναι, στο ΔΕΦΚ. Φαντάζομαι ότι είναι απαραίτητη η παρουσία της και είναι απαραίτητη η παρουσία της, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένα μεγάλο θέμα σε ό,τι έχει κάνει με τη σύσταση του ΔΕΦΚ, τα ΕΦΚ, στην δική σας την περιοχή, γιατί την προηγούμενη φορά, όπως λέγαμε, σας είχε ζητήσει και ένα μεγάλο χώρο, έτσι ώστε κατάλληλα διαμορφωμένο να μπορούν να φιλοξενηθούν οι 30 μηχανικοί που είναι να προσλάβουν. Και τα ακούτε καιρό, έτσι δεν είναι? Ναι, και τις είπαμε ότι έχουμε αρκετούς χώρους, υποδείξαμε 2-3 και έχουμε και χώρους, ας πούμε, που είναι, πιστεύω, και πολύ κατάλληλοι για τέτοιες, για τέτοιο μέγεθος, ας πούμε, που ήθελε 300 τετραγωνικά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ως υπηρεσιακοί πια, τι θέλουν σήμερα στο Αρκαλοχώρι, ποιο είναι το ζητούμενο ουσιαστικά? Το ζητούμενο είναι απλό και δύσκολο. Πρώτο, πρέπει να δούμε πώς κινηθήκαν οι δήμαρχοι δύο σε αντίστοιχες περιπτώσεις που έχουν μια εμπειρία και θέλουμε να μιλήσουν με τους δικούς μας τεχνικούς, την τεχνική υπηρεσία τη δική μας, ώστε να μπορέσουμε να ξεμπλοκαριστούμε από κάποιες αγγελώσεις που υπάρχουν σύμφωνα με την νομοθεσία και σύμφωνα με το με το κομμάτι που έχει να κάνει με το γκρέμισμα των κτηρίων, τα οποία δηλαδή με τα πρωτόκολλα κατεδάφισης που βγαίνουν, ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουμε γρήγορα αυτές τις διαδικασίες. Παράδειγμα, θέλω να πω έτσι ένα παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος. Ένας από τους δύο δημάρχους πήρε μια απόφαση στηριζόμενος σε ένα νόμο τον οποίο του είπαν οι παράγοντές του, οι νομικοί του, και άρχισε να κατεδαφίζει με απόφαση του Δημάρχου τα κτίρια. Μ' ακούτε? Στη Σάμμο ή στον Τύρναβο αυτό? Αυτό έγινε στον Τύρναβο. Ναι, ναι. Και το ίδιο πρέπει να έκανε και στη Σάμμο. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να δούμε, να μιλήσουμε όμως και με τις τεχνικές υπηρεσίες που έχουν κάποιες αντιρρήσεις σε ορισμένα πράγματα, που καταθέτουν και αυτοί τα δικά τους επιχειρήματα από την άλλη μεριά, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να κατεδαφίσουμε ακόμα ούτε ένα κτίριο, έχοντας 210 περίπου εκδοθεί 210 ΠΑΕΚ, πρωτόκολλα κατεδάφισης, και δεν έχει γκρεμιστεί ούτε ένα κτίριο, και έχω υπογράψει και με τον εργολάβο τώρα και 1,5 μήνα την εργολαβία, η οποία είναι για το λόγο αυτό. Δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες φήμες, γιατί για φήμες μπορώ να πω, και θα ήθελα εκεί να το τονίσετε και εσείς ιδιαίτερα από εκεί, ότι αν καταδαφείς το κτίριό σου δεν θα πάρεις αποζημίωση. Αυτό είναι ένα ψέμα, το οποίο δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε για να πείσουμε τον κόσμο να το καταλάβει. Και το άλλο είναι ότι εάν καταδαφίσεις το κτίριό σου, θα πας σύμφωνα με τις διατάξεις του προοδομικού σχεδίου που υπάρχει στην περιοχή. Αυτό είναι λογικό. Όποτε και να πας να χτίσεις, σύμφωνα με αυτές τις διατάξεις θα πας. Δεν κερδίζεις, δεν χάσεις τίποτα. Ναι. Και φυσικό θα πάρουν 2 μέτρα αυτό, και θα σου πάρουν 3 μέτρα και το ένα και το άλλο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι μέσα στο σχέδιο πόλεως και το οποίο δεν μπορεί κανείς. Συγγνώμη, θέλετε να πείτε ότι εκτός όλων των υπόλοιπων δεν προχωρούν οι κατεδαφίσεις πέραν των νομοθετικών αγκυλώσεων διαδικασιών που υπάρχουν, επειδή υπάρχουν ιδιοκτήτες, βάσει αυτών που είπατε δεν θα αποζημιωθείτε
και από την άλλη με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό δεν θα είναι τόσα τα τετραγωνικά τα οποία θα καλύψετε και φέρνουν αντιρρήσεις στο να γίνει κατεδάφιση, αυτό λέτε? Το είπα αυτό γιατί μάλλον έκανα μια ελλειπή τοποθέτηση λέγοντας, έπρεπε να πω πιο μπροστά, ότι όταν εκδοθεί το πρωτόκολλο κατεδάφισης πρέπει να συνενέσει ο ιδιοκτήτης για να κατεδαφιστεί το σπίτι του. Έρχεται λοιπόν σε εμάς και υπογράφει κάτι υπεύθυνες δηλώσεις εκεί και ό,τι συνενεί να πάμε να κατεδαφίσουμε το σπίτι. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουν οι ιδιοκτήτες. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν και μπορεί να έχω 220 πρωτόκολλα κατεδάφισης και να έχω αποδοχές αυτή τη στιγμή. 210 είναι ή 220. 220. Αυτά κάθε μέρα αλλάζουν γιατί βγαίνουν καινούργια. Ωραία. Κάθε μέρα. Δεν συνενεί κανένας. Συγγνώμη. Εσείς ούτως ή άλλως έχετε κάνει. Μισό λεπτό. Εσείς έχετε κάνει το Αρκαλοχώρι Αθήνα, Ηράκλειο Αρκαλοχώρι. Όλη την ώρα είσαστε μέσα στα Υπουργεία. Ο κύριος Τριαντόπουλος συχνά πυκνά βρίσκεται εδώ. Δεν έχει διευκρινιστεί εάν δικαιούνται αποζημίωσης ή όχι οι άνθρωποι αυτοί εάν κατεδαφίσουν το ακίνητό τους. Έχει διευκρινιστεί και το λέμε και το φωνάζουμε και το γράφουμε και το έχουμε, άμα πείτε και στο site μέσα θα το δείτε. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει. Αυτά είναι φήμες και διαδόσεις μεταξύ τους. Αλλά εμείς θέλουμε να έρθει ο κόσμος να συνενέσει, να πει ναι, συμφωνώ. Γιατί πρέπει να συμφωνήσει για να το κατεδαφίσει το σπίτι. Αυτό το πράγμα που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, αν μπορούμε να το αποφύγουμε, να το αποφύγουμε. Να πάμε να μαζέψουμε τα μπάζα, να πάμε να γκρεμίσουμε τα ετοιμόρροπα και να μην πρέπει να συνενέσει ο ιδιοκτήτης. Μάλιστα. Αυτό κάνανε οι άλλοι δήμαρχοι. Αυτό θα θέλουμε να συζητήσουμε. Να δούμε πώς μπορεί να γίνει ώστε να διευκολυνθεί, να καθαριστεί ο χώρος, ο τόπος. Καταλαβαίνετε ότι από τα 220. Νομίζω ότι το λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ότι από τη στιγμή που η αποζημίωση είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη, ότι θα πρέπει να δοθούν εκτός. Εάν υπάρχουν εκείνα τα παραδείγματα που δεν δίνονται χρήματα, προσέξτε. Εάν οι άνθρωποι γνωρίζουν από άλλες περιοχές ότι δεν έχουν δοθεί χρήματα και είναι φοβισμένοι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Εγώ έχω παρά την νομοθετική κατοχύρωση. Θέλω να το καταλάβει καλά ο κόσμος. Από τα 220 πρωτόκολλα κατεδάφισης, παράδειγμα, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αποδοχές για κατεδάφιση σπιτιών έχω 11. 11. Ναι. 8 στο Χουμέρι και 3 στο Αρκαλοχώρι. Μόνο 11. Οι άλλοι δεν έρχονται να πούνε ναι, συμφωνώ. Και είναι όλα δωρεάν. Το καταδαφίζουμε, παίρνουμε τα μπάζα, δεν έχει να κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης. Και του δίδουμε έτοιμο το οικόπεδο. Από την άλλη μεριά, πρέπει να καταλάβει ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο. Πάλι νομικά κατοχυρωμένος εγώ από την άλλη μεριά, στέλνοντας ένα ειδοποιητήριο στον ιδιοκτήτη ότι το κτίριό σου είναι τιμόρροπο και πρέπει να κατεδαφιστεί και εντός 20, 25, 30 ημερών πρέπει να το κατεδαφίσεις. Αν δεν το κατεδαφίσει μετά, πάω εγώ και το κατεδαφίζω μόνος μου και του χρεώνω τα έξοδα. Ναι. Αυτό, εγώ δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να φτάσω. Μάλιστα. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορεί να μου γκρεμίσει ο σεισμός στο σπίτι μου και μετά να πάω να πληρώνω και να το μαζεύω τα μπάτα και να το κατεδαφίζω. Κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν φαίνεται να είναι τόσο απλό το πράγμα. Κάτι δεν έχει πάει καλά και γι' αυτό το λόγο το ζητούμενο απλό είναι και δύσκολο, όπως είπατε στην αρχή, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή την ώρα αυτή ουσιαστικά η δυστοκία, αυτή η θολούρα και γίνονται έτσι τα πράγματα. Κάπου στην ενημέρωση τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία λέγονται. Αν είναι κατοχυρωμένοι νομοθετικά οι άνθρωποι και μπορούν να αποζημιωθούν, αυτό είναι άλλο. Αν βάσει των συντελεστών δόμησης δεν μπορούν να ξανακτήσουν το σπίτι τους, επίσης και αυτό είναι ένα ζητούμενο, τα καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Ναι, αλλά εγώ, κυρία Δουλγεράκη, αυτή τη στιγμή βρίσκω μπροστά μου ένα σχέδιο πόλη. Εντάξει, μια πολυδομική ανασυγκρότηση που μιλάμε, υπάρχει ένα σχέδιο πόλης στο Αρκαλοχώρι που θέλει ακόμα μία υπογραφή και είναι τελειωμένο, είναι προχωρημένο. Είναι χρόνια τώρα που αυτό το πράγμα είναι σε κατάσταση και διαβούλευση έχει γίνει και σχεδιασμός έχει γίνει, όλα. Τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρει καλά. Από την άλλη μεριά,
Υπάρχει και η παραπληροφόρηση, γιατί είναι αυτό βέβαια το ότι θα κάποια τετραγωνικά θα αναγκαστεί να πάει στον δρόμο μέσα 2 μέτρα, ξέρω εγώ, υπάρχουν. Και είναι λογικό να υπάρχουν. Το όμως, αυτό όμως που κυκλοφορεί ότι δεν θα αποζημιωθεί αυτό είναι ψέμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια. Εγώ αυτό θα το δω και λίγο παρακάτω και ούτως ή άλλως ακούγεστε εάν λέτε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση μέσα από τη συχνότητα του 984 και ξέρετε ότι οι άνθρωποι της περιοχής ακούνε 984 και ακούστηκατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όταν λέτε ότι ξέρετε η αποζημίωση θα έρθει, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη και επίσης αυτό που είπατε πριν ότι ξέρετε εγώ δεν θέλω να προχωρήσω χωρίς την αποδοχή σας και να χρεώσω σε εσάς τη συνέχεια ναι, τα πανοπρού και τη κατεδάφιση. Το θεωρείτε άδικο, άρα είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Αυτό μου λέτε. Δεν μπορώ να πάω να τον χρεώσω. Το αφήνω εκεί αυτό. Λοιπόν, πρώτον. Το δεύτερο ζητούμενο είναι, γιατί και ο χρόνος με πιέζει και ξέρετε ότι θα πρέπει τουλάχιστον αύριο μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας να πούμε περισσότερα πράγματα, κύριε Φαντάκη. Ναι, να δούμε τι θα βγάλει απόψε και η συνάντηση. Να δούμε τι θα βγάλει αυτή η συνάντηση, είναι στις 3 το μεσημέρι, έτσι δεν είναι? Όχι. Η συνάντηση με τους υπηρεσιακούς του Δήμου ναι. είναι στις 6 ώρα το απόγευμα. Α, επειδή όταν σας κάλεσα μου είπατε... Με τον εμπορικό σύλλογο εδώ θα γίνει και μία. Θα περάσουμε και μέσα από το Αρκαλοχώρι να θέλουν να δουν ας πούμε, τα μαγαζιά εκεί, να δουν την περιοχή. Θα κάνουμε και μία βόλτα δηλαδή μέσα στο Αρκαλοχώρι. Και μετά θα πάμε στο Καστέλι. Ωραία. Επειδή είναι πολλά τα ζητούμενα, έχει να κάνει και δεν ξέρω αν θα τεθεί και πώς θα γίνει αυτό το θέμα αναπροσαρμογής του τιμολογίου. Μην ξεχνάτε αυτό ότι. Αυτό η κυρία Δουλγεράκη το έχουμε συζητήσει και το έχουμε κλείσει. Θα το πει και ο κύριος Τριαντόπουλος, θα το ρωτήσετε κι εσείς. Τι εννοείτε ότι το έχουμε συζητήσει και έχει κλείσει? Ναι. Άσχετα με το μέγεθος, δεν το ξέρουμε αυτό αν θα είναι μικρό ή μεγάλο. Για να προσαρμογή του τιμολογίου λόγω των τιμών, δεν λέτε? Ακριβώς. Και λέμε ότι θα γίνει αναπροσαρμογή, αλλά δεν ξέρετε ποιο θα είναι το μέγεθος αυτής της αναπροσαρμογής. Πόσο θα είναι? Τέλος πάντων, θα το πει ο ίδιος. Το ΔΑΕΦ θα συνεχίσει. Μάλιστα. Για να χαμογελάτε, σημαίνει ότι δεν είναι τόσο θετικά τα πράγματα ή ότι είναι θετικότερα? Από ό,τι ξέρουμε. Πάμε παρακάτω. Όχι, πείτε μου, είναι θετικά τα πράγματα. Δεν έχει εδώ, δεν αφήνουμε κρεμότητες. Να σας πω τώρα. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, πιστεύω ότι αυτό το ποσοστό, ας πούμε, στο οποίο θα αναπροσαρμοστεί το τιμολόγιο, αν αυτό τελικά υπερισχύσει και είναι το τελικό. Δεν ικανοποιεί τον κόσμο. Ωραία, δεν ικανοποιεί τον κόσμο. Θα τα πούμε αύριο ακόμα πιο αναλυτικά γιατί περιμένουμε και τις ανακοινώσεις. Σε ό,τι έχει να κάνει με το ΤΑΕΦΚ θα παραμείνει στην περιοχή, εγώ ξαναρωτώ, γιατί υπάρχει και το αίτημα να υπάρχει διεύθυνση στο Ηράκλειο και μήπως χρειαστεί και μήπως δεν χρειάζεται τα ΕΦΚ, δηλαδή τμήμα, αλλά έχουμε μόνο διεύθυνση στο Ηράκλειο. Για πείτε μου, και στεριωμένο το γραφείο με τους 30 μηχανικούς, τι? Αλλά το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Το πολεμώ να μείνει εδώ, να υπάρχει εδώ, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, διότι ο κόσμος εδώ στο Αρκαλοχώρι που έχει υποστεί τέτοια ταλαιπωρία με 5 λεπτά με τα πόδια μπορεί να πάει... Μα δεν ήρθανε να σας ζητήσουν χώρο και τώρα μου λέτε ότι το πολεμάτε ήρθανε, και... το συζητήσαμε και τους είπαμε ότι έχουμε. Τώρα εκεί βάλτε λίγο έτσι να σκεφτείτε τι πιέσεις μπορεί να υπάρχουν... Για να πούνε ότι δεν εγώ σκέφτομαι. Άρα το τεχνικό επιμελητήριο είχε δίκιο όταν έλεγε ο κύριος Γιώργος Σταβερναράκης ότι υπάρχει αίτημα να υπάρχει με γραφείο του ΔΑΕΦ και εδώ στο Ηρακλείο, διότι έχει ανοίξει ο κύκλος των σεισμόπληκτων περιοχών. Αυτό λέμε ουσιαστικά. Λοιπόν, 8.30 ώρα αύριο το πρωί, να τα πούμε κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, θα πούμε ωραία, λίγο ωραία, πιο μπροστά, ωραία. Πάρτε να μην ξεχαστώ. Δεν θα ξεχαστείτε, ούτως ή άλλως τρέχουν τα πράγματα, δεν είναι για να ξεχνιόμαστε. Γιατί εγώ τρέχω, δεν ξέρω πού. Δεν ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 8.30 για τα νεότερα. Έκανα μια προσπάθεια με τον κύριο Τριαντόπουλο συζητώντας, κάναμε μια προσπάθεια, και αυτό θέλω να καταλάβει, και είτε η υπηρεσία η δικιά μου, εδώ η τεχνική υπηρεσία, αλλά και οι υπάλληλοι, ας πούμε, και ο κόσμος. Κάναμε μια προσπάθεια, δεν είναι εύκολο να φέρεις 2 δημάρχους από την άλλη Ελλάδα.
Θα τα πούμε και θα δούμε και τι θα γίνει με αυτό το δίκτυο, αν θα γίνει και πώς θα γίνει. Λοιπόν, αύριο το πρωί στις 8.30. Αν θα μπορέσουμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες για να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό θέλω. Είναι πάντως μια προσπάθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλή σας ημέρα.